Φιλοξενούμε στο τέλος της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Πιό, ο οποίος είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ, με αφορμή την πρόσφατη επιστημονική του μελέτη που είναι και βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, «Παραποιημένες ειδήσεις, fake news, ο μετασχηματισμός προπαγάνδας στην κοινωνία της ενημέρωσης». Αν είναι κάτι που έχει γίνει καραμέλα, θα σας πω. Η ευρύτατη χρήση του όρου πολλές φορές κρύβει και άλλες υποψίες. Το συζητήσουμε τον κύριο Πλειό. Δηλαδή μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά και τα χλωρά, και είναι όλα fake news, χάνε την μπάλα. Σε μια εποχή που λέμε ότι είμαστε κοινωνία της πληροφορίας. Καλημέρα κύριε Πλειέ. Καλημέρα κύριε Σαχίν, καλημέρα και στους ακροάτες σας. Προφανώς επειδή είναι στο αντικείμενό σας, αλλά είναι και της μοδός τα fake news, δεν σας άφησα αδιάφορο το τι συμβαίνει, ιδίως στις λεγόμενες ανεπτυγμένες, τρομάρα μας, δυτικές κοινωνίες. Κοιτάξτε, το φαινόμενο έχει καταστεί καταστήν ένα φαινόμενο πλέον. Παλιότερα υπήρχαν σποραδικά τέτοιου είδους ειδήσεις, παραποιημένες θα αποκαλώ εγώ, θα σας εξηγήσω αργότερα, σε λίγο θέλει διαφορά. Συστηματικά χρησιμοποιούνται κυρίως στους πολέμους για λόγους προπαγάνδας, από όλες τις πλευρές δηλαδή, παρότι οι ειδήσεις δεν ήταν η κύρια μορφή της πληροφορίας την οποία χρησιμοποιούσαν για προπαγάνδα. Αλλά σήμερα έχει καταντήσει ένα φαινόμενο δομικό στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Υπολογίζεται ότι στο Facebook, για παράδειγμα, είναι πάνω από 30% ειδήσεις που κυκλοφορούν τέτοιες κατηγορίες, δηλαδή είναι παραποιημένες και ψευδείς. Και βεβαίως δεν κυκλοφορούν μόνο στο διαδίκτυο. Έχουν ασκηθεί και από παλιά μέσα. Σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι το 2009, θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο, που επρόκειτο να επισκεφθεί ο Ερντογάν τη χώρα, το ταξίδι ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή για λόγους υγείας του Ερντογάν, αλλά οι εφημερίδες και κυρίως η καθημερινή, θυμάμαι τότε, κυκλοφόρησε με ρεπορτάζ από την επίσκεψή του. Ποιον συνάντησε, ποιον είδε, τι είπε κτλ. Και δηλώσεις κιόλας στην εφημερίδα. Ναι, ήταν, μα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε και από τις μελέτες των ερευνητών της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι τα σενάρια των ειδήσεων είναι γραμμένα έτοιμα, απλώς αλλάζουν τις ημερομηνίες. Και τα πρόσωπα φυσικά. Έτσι. Γιατί επιμένετε στο παραποιημένες ειδήσεις? Είναι αυτό κατά τη στοιχεία του παλιού, του μέντορα της προπαγάνδας, του Γκέμπελς, πες κάτι μένει? Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ παραποίησης και προπαγάνδας. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα fake news δεν είναι οι ψευδείς ειδήσεις. Τα fake news είναι παραποιημένες. Ψευδής είναι μια είδηση όταν περιγράφει κάτι που δεν έγινε. Να πω ότι βούλεψε ένα καράβι, για παράδειγμα. Βούλεψε, πήγε στο βυθό. Παραποιημένη είναι όταν το αλλάξω λίγο τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όντως να έχει πάθει μια βλάβη, να έχει γύρει κάπως και να πω: βούλιαξε. Αυτό είναι μια παραποίηση της είδησης. Η παραποίηση είναι να φέρω από ένα γεγονός που έγινε εκεί, από ό,τι έγινε εδώ, όπως με τους κορμοράνους στον Περσικό τότε το 2003, για παράδειγμα. Σωστό. Ή με τον αστυνομικό που σκοτώθηκε σε καταδίωξη, τέλος πάντων, εγκληματιών, και σκοτώθηκε κάποια στιγμή ο άνθρωπος το 2008, και μετά κάθε χρόνο το επανέφεραν σαν τωρινή είδηση, για παράδειγμα. Έτσι αλλάζαν τον χρόνο δηλαδή. Η εφημερίδα Στόχος πιο παλιά έχει κυκλοφορήσει μια πρωτοσέλιδα να εμφανίζει μια μουσουλμάνα με μαντήλα, αλλά λέει τις ειδήσεις στην Ερτένα. Είναι παραποιημένη, γιατί όντως υπήρχε αραβικό δελτίο στα αραβικά τότε λόγω του προσφυγικού, αλλά δεν τα εκφωνούσε μουσουλμάνα και δεν ήταν και γυναίκα και τα εκφωνούσε βεβαίως και μαντήλα. Ήταν Έλληνας, ο οποίος ζει χρόνια στην Ελλάδα, παντρεμένος με Ελληνίδα από το Λίβανο, και λέγεται Συρίση, ήταν απρίλεπτο δηλαδή. Αυτή είναι παραποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι παραποίησης. Αυτή είναι παραποιημένη είδηση. Η ψευδής περιγράφει κάτι που δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει ποτέ. Και ή το αποδίδει αυτό που έγινε σε κάποιον που δεν το έχει κάνει. Να πω δηλαδή ότι απέναντι μαγαζιά του σκότωσε, για παράδειγμα, ένα διερχόμενο πολίτη. Αν δεν το έχει κάνει αυτός, όντως έχει βρεθεί ένας νεκρός, αλλά δεν το έχει κάνει αυτός, αυτό είναι μια ψευδής είδηση να το αποδώσω εκείνον, για παράδειγμα. Για να μην υπάρχει το πτώμα. Έτσι, για σωστό. Πείτε μου κάτι. Τώρα, ο βασικός λόγος, γι' αυτό σας είπα ότι έχετε δίκιο στη σχέση αυτή μεταξύ παραποίηση και προπαγάνδας. Ο βασικός λόγος της παραποίησης, δηλαδή το fake news, είναι η προπαγάνδα. Ακούστε να δείτε, σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου η κύρια μορφή της πληροφορίας που καταναλώνουμε είναι οι ειδήσεις. Παλιά δεν συνέβαινε αυτό. Όταν βλέπαμε τηλεόραση, βλέπαμε και σύρια, βλέπαμε και σειρές και κινηματογράφο και μουσική και θέατρο και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, ενώ ψυχαγωγικό. Σήμερα καταναλώνουμε κυρίως ειδήσεις. Και στα παλιά μέσα, αλλά κυρίως στα καινούργια, στο διαδίκτυο. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται? Αυτοί που θέλουν να κάνουν προπαγάνδα, πολιτική προπαγάνδα, σε προεκλογικές περιόδους, τότε με τις πρέσπες, για παράδειγμα, ή σε άλλες περιπτώσεις,
χρησιμοποιούν τη μορφή των ειδήσεων. Ότι έγινε εκείνο ή τι έγινε το άλλο. Παίρνουν ένα πραγματικό γεγονό, το παραποιούν για να προβάλλουν την άποψή του. Για άμα θέλουν να κάνουν διαφήμιση, θυμηθείτε τη φραπελιά για παράδειγμα, είτε η αλουρονικό οξύ, ή πόσες άλλες περιπτώσεις που διαφημίζουν προϊόντα που δεν έχουν τις ιδιότητες που επικαλούν. Ή τώρα με την πανδημία που γίνεται το χάος. Η πανδημία. Ακούστε τώρα με την πανδημία τι γίνεται. Ας πω, το μεγαλύτερο μέρος των παραποιημένων ειδήσεων το συναντάμε στην περιοχή της ψευδοεπιστήμης. Και στην περιοχή της ψευδοεπιστήμης οι πιο πολλές παραποιημένες ειδήσεις αφορούν την υγεία. Το γύρας και το γύρας και την νεότητα, την εμφάνιση, την ομορφιά, την ψυχική υγεία, τέτοια πράγματα. Από την άλλη πλευρά, παραποιημένες ειδήσεις αυξάνονται όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση, οικονομική, πολιτική και τώρα υγειονομική. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εμπειρία, δεν ξέρουν τι γίνεται, οπότε πιστεύουν εύκολα αυτό που θα τους πει κάποιος, κυρίως αν είναι πολύ απλό, απλοϊκό δηλαδή, εξηγεί με ένα απλό τρόπο τα πράγματα και κυρίως είναι κοντά στις απόψεις του καθενός, βρίσκεται κοντά δηλαδή σε αυτό που ήδη ξέρει. Όταν τώρα συναντηθεί μια κρίση με θέματα υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ εφορό έδαφος για την άνθηση των παραποιημένων ειδήσεων, όπως έγινε με τον COVID. Τώρα. Και θυμείτε τι λέγανε. Θυμείτε ότι λέγανε ότι φταίνε οι Κινέζοι, ότι είναι Κινέζικος. Στην Αυστραλία επιτέθηκαν σε γειτονιές Κινέζων και τους απέκλεισαν. Ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι τον έλεγε Κίνεζο γιο και ένα σωρό άλλο τέτοια πράγματα. Υπήρχε μια φιλεκτικότητα για τους Κινέζους κτλ. Και ας είχαν οι Κινέζοι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό για τον πληθυσμό τους θυμάτων. Ή λέγανε για τον καπνό, ή λέγανε για το αλκοόλ. Και μέσα και είπαμε για το αλκοόλ να πούμε ότι είναι παραποιημένοι. Από τις πληροφορίες μας έδωσε κάποιος από το ρωσικό team που ετοίμαζαν το εμβόλιο τότε στο πρώτο κύμα. Είπε το εξής, ότι ναι, πράγματι σκοτώνει το αλκοόλ τον κορονοϊό, αλλά για να το σκοτώσει πρέπει να το πει σε πολύ μεγάλη ποσότητα, δηλαδή και μεγάλη περιεκτικότητα. Πρέπει να πει σε αλκοόλ 80% περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Αλλά άμα το πει αυτό, θα σκοτώσει. Επομένως, μπορεί να σκοτώσει τον κορονοϊό, αλλά πρέπει να πω ότι θα σκοτώσει εσένα. Θα σκοτώσει και εσένα. Κύριε Πλιέ, αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος και φαντάζομαι ότι σε αυτή την εργασία από τις εκδόσεις Gutenberg φιλοδοξείτε να ανοίξετε μια συζήτηση που το γνωρίζετε κι εσείς ότι γίνεται πλέον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την άλλη, η εργαλειοποίηση της παραποίησης από το εκάστοτε σύστημα εξουσία είναι εκτός σφαίρας καθόλου ελέγχου. Μάλιστα, μερικοί λένε ότι είναι πιο μεγάλη η συζήτηση, αυτό που λένε το fake news discourse, όπως λένε στα αγγλικά, πιο μεγάλη συζήτηση για τα fake news παρά τα fake news. Δηλαδή, πιο πολύ συζητάμε για fake news παρά να έχουμε fake news, να το πω λίγο απλοϊκά. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κοιτάξτε τι γίνεται. Ας πάμε στην πολιτική, γιατί τα fake news δεν είναι μόνο στην πολιτική, είναι και αλλού. Είναι παντού, μάλλον. Η κάθε πλευρά, κάθε πολιτική πλευρά, να το πω έτσι, κατηγορεί την άλλη ότι αυτά που λένε είναι fake news. Ωραία. Αυτό δείχνει, το ίδιο συμβαίνει και αλλού, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ξέρουμε στην πολιτική αυτό. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι αυτό που λέμε fake news ακουμπάνε στις προκαταλήψεις. Δηλαδή χαρακτηρίζουμε fake news εκείνες τις πληροφορίες, τις ειδήσεις πιο συγκεκριμένα, που βρίσκονται κοντά στις προκαταλήψεις του αντιπάλου. Και με τη σειρά του αυτός χαρακτηρίζει τις δικές μας πληροφορίες που εκφράζουν τις δικές μας απόψεις, τις δικές μας προκαταλήψεις, να το πω έτσι, ως fake news. Και έτσι λοιπόν, κάνουμε τι κάνουμε, αυτό που κάνουμε, λέγαμε κάποτε προπαγάνδα. Όταν κάποιος λέει την άποψή του, λέει περιγράφει μια κατάσταση, του λέγαμε να κάνει προπαγάνδα αυτός. Και αυτός το έλεγε για μας. Αλλά το πρόβλημα εδώ πέρα που βρίσκεται. Στο ότι θεωρεί προπαγάνδα το ότι τα προσεγγίζουμε από τη δική μας σκοπιά. Αυτό κάνουν και με τα fake news. Αυτή είναι η ουσία των fake news στην πραγματικότητα. Καταλάβατε, επομένως, το πρόβλημα δεν είναι οι μεμονωμένες πληροφορίες. Οι μεμονωμένες πληροφορίες παραβιάζονται, αλλοιώνονται για να προβληθεί μια άποψη. Αυτό ακριβώς κάνουν τα fake news. Παραβιάζονται, βάζουμε πρόσωπα, βγάζουμε πρόσωπα, αλλάζουμε τον χρόνο, αλλάζουμε τον τόπο, αλλάζουμε το σκηνικό, αλλάζουμε πολλά πράγματα, μόνο και μόνο για να ταιριάζει το γεγονός με τις δικές μας απόψεις και να πούμε: να, έχω δίκιο. Πείτε μου, τι γίνεται όταν αυτό, ή μάλλον με άλοθη, είμαι πολύ συγκεκριμένος στη χρήση του όρου, των παραποιημένων, όντως υπαρκτών ειδήσεων, ως παραποιημένων εννοώ υπαρκτών γεγονότων, αν θέλετε. Με άλλοθι αυτό πάμε σε ρυθμίσεις καλή ώρα όπως στην Ελλάδα, στον ποινικό κώδικα, όπου πλέον 91, λέτε. Μάλιστα, εργαλειοποιείται πλέον ακόμη και το ότι εγώ έχω διαφορετική άποψη από αυτό που λέει ο κύριος Πλιός και το εκφράζω δυνητικά όμως, γιατί ο κύριος Πλιός έχει μία θέση άσκησης εξουσίας, εγώ μπορεί με βάση αυτό το νόμο να σπέρνω, έτσι θα κρίνει ο δικαστής, δύναται να κρίνει ότι σπέρνω παραπληροφόρηση. Ενώ εγώ ασκώ κριτική
στην απόφαση. Κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημα του 191, μάλλον με την προτινόμενη αναθεώρηση. Ο ισχύον 191 λέει ότι ψευδείς ειδήσεις οι οποίες παρακινούν κάποιους ανθρώπους να κάνουν να μην κάνουν ενέργειες και αυτό έχει συνέπειες ευρύτερες κτλ. Αυτές τιμωρούνται τέλος πάντων, έτσι. Με κάποια φυλάκιση και κάποιος που το κάνει χωρίς να ξέρει ότι αυτές είναι παραποιημένες τιμωρείται με πρόστιμο ή τέλος πάντων εργασία, κοινοφελή εργασία. Τι λέει το 191? Ότι θεωρεί ότι ψευδείς ειδήσεις που αποσκοπούν να προκαλέσουν μπλα μπλα μπλα, έτσι, και τιμωρείται πλέον με φυλάκιση και αυτός ο οποίος, χωρίς να το ξέρει, τις αναπαραγγείλει. Ναι, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, έτσι? Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμος δεν ορίζει την ψευδή ειδήση. Και εγώ ρωτάω, τι είναι ψευδή ειδήση? Είναι η περιγραφή αυτού που δεν έγινε? Είναι η απόδοση της ευθύνης για μια πράξη σε κάποιον που δεν την έκανε? Είναι η αλλαγή του χρόνου, του τόπου, όλα αυτά που σας είπα πριν? Είναι η αλλαγή του σκηνικού? Τι από όλα είναι ψευδή ειδήση? Αν πάμε στα δικαστήρια, ο δικαστής πώς αποφασίζει? Με βάση, ξέρω εγώ, τις κοινές πεποιθήσεις. Αυτό. Όταν δεν είναι κάτι ορισμένο με σαφήνεια, έτσι, στον νόμο, λέει αυτό και αυτό και αυτό. Και οι νόμοι περισσότεροι δεν ορίζουν με σαφήνεια τα γεγονότα, ωραία, για τα οποία κάποιος ενδεχομένως θα τιμωρηθεί, ξέρω, κάποιος φόρος, ξέρω, κλοπή και τέτοια πράγματα. Προσέξτε. Θα αποφασίσει λοιπόν ο δικαστής με βάση το δικαστήριο, με βάση τις κοινές πεποιθήσεις. Ωραία, τι πιστεύει δηλαδή ο περισσότερος κόσμος? Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει σε κάποιες προκαταλήψεις. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα τιμωρηθεί κάποιος που δεν πιστεύει στις προκαταλήψεις του άλλου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα στον νόμο. Ότι δεν ορίζει με σαφήνεια τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις. Άρα λοιπόν πώς θα είναι δίκαιη η κρίση του δικαστή? Μόνο αν ταιριάζει με τις προκαταλήψεις των περισσότερων. Μόνο τότε θα θεωρηθεί δίκαιη. Το δεύτερο πρόβλημα ποιο είναι? Ότι λέει με σκοπό να προκαλέσει, λέει, η προτινόμενη αναθεώρηση. Δηλαδή τιμωρείται η πρόθεση. Το οποίο είναι βόμβα στα θεμέλια του ρωμανικού, του δυτικού δικαίου δηλαδή, του ευρωπαϊκού δικαίου, για να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν τιμωρείται η πρόθεση. Και δεν τιμωρείται για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι δεν έχει διαπραχθεί το αδίκημα και διότι την πρόθεση του άλλου δεν μπορεί να την ξέρει κανένας. Πολλές φορές δεν την ξέρει και αυτός ο ίδιος. Πώς θα τιμωρήσει την πρόθεση? Θυμάστε την ταινία το Minority Report. Ότι συλλαμβανόταν κάποιος επειδή είχε την πρόθεση, Έτσι, να κάνει έγκλημα. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ πρακτικό. Παρακαλώ. Σήμερα το πρωί είχαμε το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ανώσεων. Θα επιτρέψω να σου πω ότι αν εφαρμοστεί αυτό, αν γίνει αυτό το 191, θα οδηγηθούμε σε μια μαζικότατη παραβίαση της ελευθερίας του τύπου. Θα πάμε πιο πίσω και από τον Όρμπαν. Συγγνώμη. Πιο πίσω και από τον Όρμπαν. Βέβαια. Ακούστε τώρα. Το πρωί είχαμε το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών. Περιγράφει μια κατάσταση με διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Ωραία. Ναι. Θεωρητικά με βάση αυτό το νόμο μπορεί να θεωρηθεί, να του κάνει έγκληση ο υπουργός ότι παραποίησε στα γεγονότα και έχεις διασπορά ψευδών ειδήσεων μαζί με αυτόν που το μετέδωσε και να σας στυλίξει μια κόλλα χαρτί? Κοιτάξτε, εφόσον ξέρω διασωλήνω, να το πω έτσι, δηλαδή με οξυγόνα και τέτοια, εκτός ΜΕΘ γίνεται. Ναι, προφανώς, αλλά κοιτάξτε. Να κάνει τον πατέρα μου, όταν σου λέω. Ναι, άλλο λέω, κύριε Πλιέ, να πω εγώ ως υπουργός, εγώ ως Αχίνγκης είμαι ο υπουργός και λέω, κύριε Πλιέ, αυτό που είπατε είναι σπορά ψευδών ειδήσεων και δημιουργείται μαζική ιστερία. Και σας πάω. Αυτό είναι ένα γεγονός. Έτσι, είναι ένα γεγονός. Το αν συμβαίνει ή όχι, τεκμαίνεται εύκολα. Δηλαδή, παίρνει 5-10 γιατρού και το τεκμαίνεται. Μπαίνουμε σε δύσκολου δρόμου. Λοιπόν, μη σα φάω το χρόνο με αυτό όμω. Αν όμω στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό έγινε, αυτό είναι υπό διερεύνηση. Μάλιστα. Επειδή δεν θέλω να αναλωθούμε μόνο σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τη βεντάλια, ξέρω ότι παρακολουθείτε όλη τη διεθνή συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Το είπα και εισαγωγικά. Μήπως μαζί με τα ξερά, τα υπαρκτά ξερά, καούν και τα χλωρά? Δηλαδή, κάθε φωνή αμφισβήτησης, κάθε συλλογικότητα, κάθε μορφή που ανεβαίνει, αν θέλετε, στο διαδίκτυο, στο όνομα το ότι δεν είναι πολιτικός ορθόν για αυτόν που διαχειρίζεται την πλατφόρμα να στον πετάει έξω στη λογική των παραποιημένων και άρα να φτιάχνει μια δικιά του νέα πραγματικότητα, εξίσου παραποιημένη, αλλά που θα είναι η μοναδική πραγματικότητα. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε μια τρομακτική διάδοση των μέσων επικοινωνίας γενικά και κυρίως της οριζόντιας επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή χωρίς να μεσολαβεί τώρα από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ, όπου ελέγχονται αυτά τα πράγματα, έτσι, είτε επαγγελματικά είτε πολιτικά, δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν έρχεται σε σύγκρουση, αυτή η τρομακτική διεύρυνση της οριζόντιας επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, λοιπόν, που έχουν τη δυνατότητα και να παρεμβαίνουν και όλα στα δρόμενα, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα πολιτικά συστήματα σε όλες τις χώρες. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Ανάλογα με το πόσο ανεκτικά είναι και πόσο ελαστικά είναι τα πολιτικά συστήματα και πόσο περισσότερα δικαιώματα και ελευθερίες δίνουν στους πολίτες. Έρχεται σε σύγκρουση.
αυτό λοιπόν δεν το θέλουν οι εξουσίες διεθνώς, να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν δοθεί στις ευκαιρίες με τον κορονοϊό, επέβαλαν λιγότερο ή περισσότερο σε διάφορες χώρες, ανάλογα βεβαίως και με τις τοπικές συνθήκες, περιορισμό της πληροφόρησης, της πρόσβασης, δηλαδή λογοκρισία. Και αυτό που λέω δεν είναι δική μου κρίση. Επ' αυτού έχουν αποφασίσει οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τα μέσα επικοινωνίας και κυρίως με την ελευθερία του τύπου, όπως είναι το ECPMF, το Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογράφων, το Rapid Media Response, το Mapping Media Freedom και διάφοροι άλλοι οργανισμοί με τους οποίους έχω επαφές. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, στα αρχή της καραντίνας, απίφθηνε αυστηρή σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμποδίσει σε οποιασδήποτε παρεμβάσει στην ελευθερία του τύπου. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Λιγότερο ή περισσότερο σε πολλές χώρες επιβλήθηκαν πρακτικές λογοκρισίας. Και εδώ στην Ελλάδα έγινε. Στην ενημέρωση, για παράδειγμα, στην πρώτη καραντίνα στο Υπουργείο Υγείας, πρώτον δεν είχαν δικαίωμα πρόσβαση όλοι οι συντάκτες υγείας. Δεύτερον, έπρεπε να θέσουν την ερώτηση με εκπρόσωπο, δεν μπορούσαν οι δημοσιογράφοι να θέσουν. Δύο ώρες πριν και αποκλεισμένα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση. Είχαμε τρεις εκπροσώπους εκεί πέρα, τριών φορέων. Δηλαδή, είχαμε του κ. Τσιόδρο, που θυμίζω ότι ο κ. Τσιόδρο δεν ήταν και ως επιστήμονας, ήταν με πολιτική θέση, ως εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Δεύτερον, του κ. Κοντεζαμάνη και τρίτο του Χαρδαλιά. Παρότι είχαμε τρεις εκπροσώπους εκεί, μπορούσαν να κάνουν μόνο μία ερώτηση. Δηλαδή, τρία φίλτρα λογοκρισίας. Το ίδιο, μάλλον κάτι ανάλογο, είναι στην Τσεχία. Στη Ρουμανία η κυβέρνηση εκεί πέρα έδωσε αδρά χρήματα στα μέσα επικοινωνίας για να τη στηρίξουν τα μέσα επικοινωνίας. Κάτι που έγινε και εδώ στην Ελλάδα, αν και στην Ελλάδα, ξαναλέω, τα χρήματα στη λίστα πέτσα δεν δόθηκαν για να γράφουν δημοσιογράφοι υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δόθηκαν επειδή έγραφαν υπέρ της κυβέρνησης για να διασωθούν μέσα στο περιβάλλον της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και ανάλογα έγιναν και σε διάφορες χώρες. Τώρα, μην σας πάρω μία προς μία, τι έγινε στο Ιράν, τι έγινε στις ΗΠΑ και αλλού. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις βρήκαν την αφορμή. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ο Όρμπαν ποινικοποίησε τα fake news. Ήταν ο πρώτος που τα ποινικοποίησε. Εμείς ακολουθούμε δηλαδή τον Όρμπαν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και έκλεισε και το κοινοβούλιο, όπως είμαστε. Σωστά. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις βρήκαν ως αφορμή τον κορονοϊό για να ασκήσουν αυτό το οποίο λέγεται βιοπολιτική. Για να μπορούν λοιπόν να ασκήσουν κατασταλτική πολιτική και να περιορίσουν ελευθερίες. Θυμηθείτε τι έγινε στην Ελλάδα στις 17 Νοέμβρη και στις 6 του Δεκέμβρη. 17 Νοέμβρη και 6 του Δεκέμβρη πέρυσι. Με πρόσχημα λοιπόν τον κορονοϊό, υπήρξε μια άγρια καταστολή τη διαδήλωση 17 του Νοέμβρη τη συγκέντρωση. Το ίδιο έγινε βεβαίως και στις 6 Δεκεμβρίου, από αφορμή τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Χρησιμοποίησαν δηλαδή τηλεφωνία. Και ενώ τότε ο υπουργός έλεγε, δεν φορούσαν μάσκες οι αστυνομικοί, έλεγε έξω δεν κολλάει. Δεν κολλάει για τους αστυνομικούς, γιατί κολλάει για τους διαδηλωτές, δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις αντιφάσεις αυτές. Χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα ο κορονοϊός. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Ναι, σαφές. Χρησιμοποιώντας τον κορονοϊό για να ασκήσουν βιοπολιτική, στην πραγματικότητα δίνουν τροφή στους ψεκασμένους και λένε να, δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Κοιτάξτε τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Δίνουν άλοθη στους ψεκασμένους. Αυτές οι συμπεριφορές. Κύριε Πλιέ, πριν σας αποχαιρετήσω, παραποιημένες ειδήσεις, ο μετασχηματισμός της προπαγάνδας στην κοινωνία της ενημέρωσης, εκδόσεις Gutenberg. Ποια είναι η δική σας στόχευση μέσα αυτό το βιβλίο? Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει μια συζήτηση σε πολλά πεδία? Εγώ υποστηρίζω ότι η υπογραφή, καλή ώρα το βιβλίο, φέρει υπογραφή Γιώργος Πλιός. Είναι ένας παράγοντας, αν θέλετε, ένα φίλτρο. Για να ξέρεις, διαβάζεις τον Πλιό, μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς, ξέρεις όμως τι διαβάζεις και ποιον διαβάζεις. Ναι. Εδώ υπάρχει η ανωνυμία πίσω από την οποία γίνεται της παραποίησης. Δεν υπάρχει ανωνυμία, ψευδονυμία υπάρχει. Ψευδονυμία, έχετε δίκιο. Σωστή διαποίησης. Πού πάει λοιπόν η πληροφορία? Με αυτό θέλω να κλείσουμε, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, ζούμε σε έναν κόσμο που πλέον, ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τα αμφίβολα πράγματα, είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Ή πρέπει να δεχθούμε ότι ό,τι διαβάζουμε. Ή περίπου ότι διαβάζουμε δεν ισχύει, άρα είναι science fiction όπως λέμε, επιστημονική φαντασία, ή πρέπει να δεχτούμε ότι όλα αυτά δεν μας πειράζει πια αυτό. Σε κάθε περίπτωση βαίνουμε σε έναν κόσμο όπου η πληροφόρηση και τα γεγονότα δεν έχει σημασία παρά μόνο οι προθέσεις και οι προκαταλήψεις μας. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Μπαίνουμε σε έναν κόσμο ανελευθερίας και γενικής αμφισβήτησης όλων προς όλους, το οποίο υποσκάπτει το θεμέλιο της σύγχρονης κοινωνίας που είναι η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη, η πίστη. Η εμπιστοσύνη με αυτή την έννοια. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό θέλω να σας πω. Θα σας πρότεινα πάντως στο χώρο που κινούμε το βιβλίο αυτό να το προσφέρετε εσείς ο ίδιος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εγώ είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όχι, το λέω με την έννοια ότι καλό είναι να επικαιροποιήσει και να φρεσκάρει και το Συμβούλιο τα γεγονότα. Κάτι προσωπικό. Δεν το έχω πει. Σε εσάς πρώτη φορά το λέω.
κρίναμε μια υπόθεση. Δεν θα σου πω ποια, δεν έχει σημασία. Και τους λέω, κοιτάξτε, συνάδελφοι, αυτό είναι fake news εδώ πέρα. Και τους εξηγώ γιατί είναι fake news. Παρά τα αυτά, το ψήφισαν ότι είναι σωστή η είδηση, δεν είναι fake news. Αυτό τίποτα άλλο. Γιώργος Πλοιός, καλό τάξιδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.